Στο αστυνομικό δελτίο τώρα έχουμε μια 45χρονη στον Εισαγγελέα για κλοπέ στην Ορεστιάδα. Η Ελένη Μαρία Γαλανάκη από την αίθουσα σύνταξη μα δίνει το ρεπορτάζ. Ελένη. Καλησπέρα, Σάκη. Καλησπέρα, κυρίε και κύριοι. Είχαμε λοιπόν την 45χρονη γυναίκα στην Ορεστιάδα, η οποία οδηγήθηκε στην εισαγγελία με την κατηγορία τη ληστεία. Να πούμε λοιπόν ότι η γυναίκα αυτή είναι κάτοικο διδημοτήχου και προσπάθησε λοιπόν εκεί στην περιοχή που διαμένει με τη χρήση σπρέι πιπεριού και φορώντα κούκούλα να ληστέψει. Μία συγχωριανή τη και ακριβώ πώ μπήκε μέσα λοιπόν στο σπίτι, κατάφερε να τη αποσπάσει χρήματα και μετά χρησιμοποιώντα το σπρέι πιπεριού κατάφερε, προσπάθησε μάλλον να τη αποσπάσει και τα κοσμήματα, κάτι που δεν το κατάφερε. Ε, φυσικά η γυναίκα αυτή είναι γνωστή για τη δράση τη εκεί στην περιοχή. Συνελήφθη, οδηγήθηκε στην εισαγγελία και βέβαια αυτή τη στιγμή διενεργείται περαιτέρω η προανάκριση. Μάλιστα, να δούμε πώ θα εξελιχθεί, θα δώσουμε συνέχεια στο δελτίο μα. Είχαμε ακόμη μία όμω υπόθεση αστυνομική αυτή στην Κομωτινή με ξυλοδαρμό και κλοπή. Σωστά, λοιπόν, μετά από έρευνε που έκανε η ομάδα δημόσια ασφάλεια του τμήματο Ασφάλεια Κομωτινή, εξηχνιάστηκε λοιπόν η υπόθεση μια ληστεία που έγινε την περασμένη εβδομάδα, συγκεκριμένα το Σάββατο, όπου είχαμε λοιπόν δύο δράστε οι οποίοι χρησιμοποιώντα ένα αντικείμενο που είναι άγνωστη προελεύσεω δεν κατάφεραν ποτέ να εντοπίσουν, να ταυτοποιήσουν κάποιο αντικείμενο, προκάλεσαν βαριέ σωματικέ βλάβε σε έναν άνθρωπο και κατάφεραν να του αποσπάσουν, να του κλέψουν την δίκη μοτοσυκλέτα του. Να πούμε λοιπόν ότι μετά από τι έρευνε. Δηλαδή τον έσπασαν στο ξύλο για να του πάρουν το μηχανάκι. Ακριβώ και κατάφεραν και το πήραν. Και μετά χάθηκαν προ άγνωστη... άγνωστη κατεύθυνση, χάθηκαν. Ωστόσο, όμω, με τι έρευνε που διενεργήθηκαν από την ασφάλεια στην Κομοτινή, κατάφεραν να του ε, ταυτοποιήσουν, να του συλλάβουν. Και αυτή τη στιγμή, φυσικά, ε, η προανάκριση διενεργείται από το τμήμα ασφάλεια Κομοτινή. Πάντω, με τόσα αστυνομικά που βλέπουμε καθημερινά, φαίνεται ότι δύσκολα ένα έγκλημα μένει ατιμόρυτο και δράστε μένουν. Ε, Ασύλληπτη ναι. η Ελή Μαρία δηλαδή. Φαίνεται ότι οι αρχέ κάνουν πάρα πολύ καλά τη δουλειά του ναι. και από την άλλη, βέβαια, Σάκη, για άλλη μια φορά να τονίσουμε ότι στοιχεία λοιπόν εξάρτηση τη βία βλέπουμε καθημερινά γύρω μα, ακόμη και σε μικρέ επαρχιωτικέ ναι. πόλεις. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.